σου ξυπόλη την οικογένεια. Οπα! Αξιότιμοι κύριοι, κυρίες και παιδιά, η παράστασή μας αρχίζει με τον Καραγκιόζη γιατρό. Σας προσκυνώ, πασά μου. Καλώς τον Εφέντη το Σουγκρί. Τι έκανες, βρήκες κομπογιονίτη γιατρό? Μάλιστα, πασά μου, αυτό μας είπε ο Χαντζαϊβάτης. Λέγεται Καραγκιόζης, αλλά αρνείται ότι είναι γιατρός. Ω, θα χάσω το παιδί μου, Εφέντη Σουγκρί. Όλοι οι γιατροί είπαν πως σε βάθη για πάντα. Δεν θα ξαναμιλήσει πια. Ησυχάσατε, πασά μου. Και θα πάρω δύο στρατιώτες να τον λυσάξω στο ξύλο να ειδεί ο Γιαούρης είναι γιατρός ή δεν είναι. Τσόκισε του τα κόκαλα κοντά κοντά. Βελιγκέκα, Πεκιάμαγα, φέρε μου εδώ δύο στρατιώτες με ξύλα της φωτιάς. Πεκιάμ. Πώς σας λένε στρατιώτες? Πω εμένα με λένε Γούσα. Τον άλλον? Πω εμένα Μουσουλιάγκα. Θα κρυφτείτε πίσω από την μπαράγκα αυτήν. Θα παρουσιαστείτε όταν σας φωνάξω. Διαταγέσαγα, διαταγέσαγα. Κύριε ιατρέ. Κύριε ιατρέ. Μπαμπάκο, χτυπάνε την πρώτα. Κύριε ιατρέ, είπα. Κουνιέται η μπαράγκα, μπαμπάκο. Ποπό αρέας που μπήκε στα ποράρια μου. Σιγά μωρέ, θα μου ρίξεις την μπαράγκα. Τι θέλεις, κρουσούζι? Τον ιατρό. Έκανες λάθος την πόρτα. Εδώ, κύριε, δεν είναι ιατρείο. Εδώ είναι λορδοκομείο. Ή βγαίνεις όξο ή σου σπάω την μπαράγκα. Σπάς την μπαράγκα, αλλά εγώ θα σου σπάσω το κεφάλι με το καταβρεχτήρι. Φύγε! Έβγα έξω, γιατρέ, έβγα! Δεν βγαίνω, άσχερο, αλλάχ! Αλλάχ μου, πέταξε το καταβρεχτήρι απάνω μου. Βγαίνεις έξω, γιατρέ! Θα τη ρίξω την μπαράγκα, θα σου ρίξω το ποδήλατο. Αλλάχ! Γιαούρι! Βγήκα, καβούρι. Γιατί το έκανες αυτό, χαμένε? Ψημένε. Να έρθεις αμέσως να κάνεις καλά τη Βεζιροπούλα. Αλλιώς απεθάνεις. Αφού δεν είμαι γιατρός, εφέντη μου. Είσαι. Δεν είμαι, κύριε. Δεν μου λες. Τους έφυγες, είσαι αμολύσανε. Δεν είμαι τρελός. Δεν είσαι τρελός, αλλά είσαι μουρλός. Αφήγε ρε, άφησέ με στην πείνα μου να μην σε λυσάξω στο ξύλο. Ναι, αλλά βλέπεις τους στρατιώτες. Με ξύλα στο χέρι. Θα σε λυσάξω στο ξύλο. Μα που βαστάνε και πυράβλους. Δεν είμαι γιατρός ο κακομύρης. Δεν μ' αφήνετε στην πείνα μου να συγχωρεθούν τα ποδαμένα σου και να λιγοστεύουν τα ζωντανά σου. Ο Θεός να σε αποδιώξει από το σπίτι σου. Δεν είμαι γιατρός. Είσαι για δεν είσαι. Όχι. Βαράτε τους στρατιώτες. Είσαι ωραία. Όχι, όχι, στάσου να μην βαράσαι. Ουχ, την πλάτη μου, σιγά μωρέ, θα ξεράσω να σου μιλήσω. Οχ, οχ, είσαι γιατρός. Οχ, είμαι, σταθείτε, είμαι. Στρατιώτε, σταθείτε. Είσαι γιατρός, ε. Οχ, όχι, εφέτοιμος που καράς δεν είμαι. Δεν είσαι στρατιώτες, βαράτε. Όχι, σταθείτε, ρε. Όχι, ρε, είμαι, σταθείτε. Ποιος σας είπε ότι δεν είμαι γιατρός? Γιατρός και ντόκτορ, μάλιστα. Όλοι οι γιατροί έχουν ένα δίπλωμα, ενώ εγώ έχω δύο διπλώματα και παπλώματα μαζί. Και μόλις τα πήρα φρέσκα-φρέσκα θα τα βάλω στην κορνίζα να τα θυμάμαι χρόνια. Καλά μου τα είπε ο Χαντζαϊβάτης πως είναι γιατρός. Λοιπόν, σε περιμένω στο σαράι, γιατρέ. Ναι, να ξεσκονιστώ λιγάκι, να πάρω τα εργαλεία μου, αλλά να μου φέρετε το φαρμακοποιό που είναι και αυτό σαν και εμένα. Κομπογιαννίτης ή πρακτικός φαρμακοποιός? Ναι, ναι, και αν πει ότι δεν είναι, ξέρεις εσύ, δώσ' του και αυτούνου τα διπλώματα. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο Χατζηκαβιάρης, ο Μαλαγάνας.
Μάλιστα, γιατρέ. Φεύγω αντίο. Αν να σου βγουν τα μάτια και τα δύο. Κολλητήρης. Παρόν, μπαμπάκο. Βάλε μέσα ρε στη βαλίτσα μου. Σκερπάνι, πριόνι, τανάλια, κατσαβίδι, τρυπάνι, μυστρή, αλφάδι και λίγο γυαλόχατο. Και το ψηλό καπέλο. Το έχει πάρει ο σκύλος και παίζει τερματοφύλακας. Πασά μου έρχεται ο Χαντζαϊβάτης, έφαγε το ξύλο, είπε κι αυτός πως είναι φαρμακοποιός. Ωρα μάλιστα, ψηλό καπέλο και ξυπόλυτος. Να κι ο Χαντζατζάρης κουτσένει από το ξύλο. Γεια σου μουσιού φαρμασιέν. Γελάζε και δεν ξέρεις, αν δεν γίνει καλά η Βεζιροπούλα θα τρας ξύλο κάθε μέρα. Ξύλα και θα γελάω εγώ. Α, δεν τα λες καλά, Χάντζη Χαβιάρη. Γιατί? Γιατί θα πω ότι εγώ έδωσα τα φάρμακα τη συνταγή στο φαρμακοποιό, αλλά ο φαρμακοποιός δεν έκανε καλά τα φάρμακα. Θα τρως ξύλο εσύ, θα γελάω εγώ. Και τι θα κάνουμε τώρα, βρε καραγιώζη μου? Πες του Πασάμωρε να φέρει το κορίτσι χρουσούζι. Αμέσως, μουσιού ντοκτοριέν. Είμαι περίεργος τι έχει πάθει το κορίτσι του Πασά. Να έρχονται. Γιατρέ μου το παιδί μου. Ούτε μιλάει ούτε λαλάει. Τι έχει βρε κορίτσι μου? Για σκύψε να σε ακροαστώ. Αχ, αχ. Βήξε. Βήξε και ανάσαινε. Ανάσαινε μωρά και βήξε. Τι έχει γιατρέ? Σιωπή τούβλο! Δεν ακούς μωρέ που σου μιλάει το κούτσουρο? Αφού βλέπεις ότι κάνω την ακρόαση και είμαι έτοιμος για την επίκρουση, μιλάς μωρέ χρουσούζι και κάνω τη σύγκρουση. Πάντως το κορίτσι έχει βγάλει τη στραβωμάρα στο δεξιό μισοπλεύριο του παϊδιού της και τη λύσα στο νοτιοανατολικό μέρος του εγκεφάλου. Και τι χρειάζεται να δοθεί στο παιδί μου γιατρέ? Αχ. Φαρμακοποιέ, γρήγορα να φτιάξεις το φάρμακο 623α. Δεν το ξέρω αυτό το φάρμακο. Το ξέρεις, αλλά το κάνεις επίτηδες. Ωε, φαρμακοποιά, θα σε κρεμάσω. Τ' άκουσες, Χαντζαρί? Λοιπόν, αμέσως βράσε ψαρόκολλα και ρίξε μέσα γύψο και τσιμέντο. Αφού γίνει χυλό, θα το φάει το κορίτσι. Τι χρησιμεύει το τσιμέντο, ιατρέ? Να, θα κολλήσει η ψυχή της και θα έρθει ο χάος να την ξεκολλάει, να μην μπορεί να την επάρει. Αχ, αχ. Θα φας καμιά μπουνιά και θα κάνεις βαφ. Πάτε το μέσα το κορίτσι. Θα του ετοιμάσω μια γκαζοντανάλη τώρα να της βγάλω καμιά δωδεκαριά δόντια. Έλα, παιδί μου. Αχ, αχ. Τι θα κάνουμε τώρα, πάψε Χατζη Χαβιάρη. Το κορίτσι δεν έχει καμία ασθένεια. Επειδή κάτι άλλο υποψιάζουμε, θα σου πω την ιστορία του γλύπτη. Εσύ όμως θα υποστηρίξεις τον ξυλοκόπο, ενώ εγώ θα υποστηρίξω τον γλύπτη. Ναι, έρχεται η Βεζιροπούλα. Δώσεις αμέσως να πει και μια κουταλιά Aquafort. Αχ, αχ, μην είσαι καλά, βρε. Γιατί δεν μιλάτε, ρε κορίτσι μου? Μίλα, παιδί μου, μίλα. Άσε το κορίτσι να μας κάνει και παρέα, να ακούσει και αυτή την ιστορία του χωριού. Λοιπόν, αυτός ο γλύπτης, ο φίλος μου Χαντζαντζάρη, που δεν σου τελείωσα. Ναι, έφτιαξε ένα ωραίο άγαλμα, μία ωραία κοπέλα σαν την Καλονή που έχουμε μπροστά μας. Αχ, αχ. Α, ναι, που αγόρασε το ξύλο από τον ξυλοκόπο. Ναι, τον πλατάνη. Και το χάρισε Χαντζαντζάρη ύστερα στην κοινότητα. Η ομορφιά της έκανε κάποιον να της δώσει ομιλία. Μη μου λες, μίλησε το ξύλινο άγαλμα. Ναι, και έτρεξε ο Χρουζούρη να την πάρει η γυναίκα του. Τι λες, του λέει ο γλύπτης, δεν την παίρνω εγώ που την έφτιαξα καλύτερα? Πετάγεται ο ξυλοκόπος, λέει, αυτό ανήκει σε μένα, γιατί ήταν ειδικό το ξύλο και τη φτιάξατε. Ε, δεν είχε και άδικο ο ξυλοκόπος? Τι να που δεν είχε άδικο? Γιατί με χτυπάς, βρε, του ξυλοκόπου ανήκει, ρε. Ανήκει στο γλύπτη, ήταν καλός καλλιτέχνης. Να θα μου πεις εμένα στον ξυλοκόπο, βρε στο γλύπτη, μη βαράς, εδώ θα σε δαγκώσω. Αχ, σταθείτε βρε ηλίθιοι και οι δύο. Ανήκει σε αυτόν που έδωσε την ομιλία. Άντε Χαντζαντζάρη, τώρα φώναξε τον πατέρα της, μίλησε η Μαϊμουζέλ. Τρέχω αμέσως. Καραγκιόζη, ή παντρεύομαι αυτόν που θέλω, άνδρα μου ή
ξαναβγαίνουμε. Τότε άσε με κυρά και θα τα κανονίσω εγώ με τον πατέρα σου. Να έρχεται ο Πασάς. Μίλα του. Παιδί μου, μπαμπά μου, ω παιδί μου. Στάσου, στάσου, όχι συγκινήσεις, Πασά μου. Άκου, θα της δώσω το τελευταίο χάπι να στερεώσω τη φωνή. Ναι, ναι, γιατρέ μου. Αλλά πρέπει να δώσεις εντολή να μην περάσει από αυτό τον δρόμο κανένας. Γιατί όποιον δει το κορίτσι την ώρα που κάνει ενέργεια το φάρμακο, πρέπει να τον πάρει άντρα της, ας είναι και γάιδαρος με ουρά. Αμέσως, αμέσως να δώσω διαταγή. Να, γιατρέ, αυτός είναι ο Σελίμ, ο αξιωματικός που βάζει τους σκοπούς δεξιά-αριστερά. Κύριε, κύριε Μπακαλιάρο, κύριε Σέλινο, διατάχτε, γιατρέ μου. Το μυστικό το έμαθα από την Μαϊμουζέλ Κουρουζούζη. Ωλαχ, ωλαχ, σιωπή. Κρύψου γρήγορα μέσα στην παράγκα μου και θα μετρήσω από το 1 μέχρι το 10. Στο 10 θα παρουσιαστείς και θα πεις τι συμβαίνει, Πασά μου. Μάλιστα. Κάνε ό,τι σου λέει ο γιατρός, Σελίμ. Άντε, Χρουστούζη, Σέλινο. Μάλιστα, μάλιστα. Έτοιμα όλα, γιατρέ μου. Πάρε το χάπι, κορίτσι μου. Το πήρα. 1, 2, 3. 5, 9, 10. Τι συμβαίνει, γιατρέ μου, στα διαταγά σας? Αχ, μωρέ Χρουσούζη, τι έκανες, μωρέ? Ποιος σου είπε να έρθεις τώρα αυτή την ώρα εδώ μέσα? Ωρα, σε κρεμάσω, Σελίμ. Όχι, γρήγορα δώσου την ευχή του, μωρέ Πασά μου. Τι θα κρεμάσεις, θα πεθάνει το κορίτσι? Όλα, γρήγορα, σκύφτε να σας δώσω την ευχή μου. Θα δείτε να πάρω κι εγώ λιγάκι ευκούλα. Σκύφτε, παιδιά μου, να ζήσετε, να γεράσετε. Και την Κυριακή η γάμη. Και τώρα να ρηχήσει το γλέντι για τις αρεβόνες. Άντε, ξεσπαστώστε, παιδιά. Αβάντε, μαέστρο. Κύριε γλέντια, γεια σου, Πασά μου, με τα παιδιά σου. Γεια σου, Καραγκιόζη, να ζήσει. Να ζήσουν τα παιδιά μας, γεια σου, γεια σου. Γεια σου, Καραγκιόζη μου. Γεια σου, φίλτατε μου, Καραγκιόζη. Ρε γλέδια, κύριοι, κυρίες και παιδιά, ο Καραγκιόζης γιατρός εντελείωσε. Γεια σας, γεια σας.